Πλήθος Λαρισαίων ακολούθησε την πομπή για την περιφορά των Ιερών Λειψάνων και της εικόνας του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας. Η Λάρισα γιόρτασε τον πολιούχο της Άγιο Αχίλιο με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Η συγκινητική λατρευτική πομπή με την καθολική συμμετοχή εκατοντάδων πιστών υπό τους ήχους της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής, της Φιλαρμονικής του Δήμου Λαρισαίων και με τη συνοδεία στρατιωτικού αγήματος έλαβε χώρα λίγο μετά το πέρας του Μέγα Πολυαρχιερατικού Εσπερινού. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή του εορτασμού, αναφέρθηκε στο έργο του Αγίου Αχιλίου. Μίλησε για τον εθελοντισμό αλλά και για τους σεισμοπαθείς που ζουν ακόμη σε κοντέινερ. Τη χαρά του Αγίου που έρχεται να μας τη μεταδώσει και να μας κάνει να έχουμε μια αισιόδοξη άποψη για τη ζωή και την πορεία, για το μέλλον και το αύριο του τόπου μας. Ενός Αγίου που όταν ήρθε εδώ, το πρώτο που κοίταξε ήταν να καλλιεργήσει την παιδεία και τα γράμματα και να βγάλει τον πληθυσμό από τη λάσπη του κάμπου, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί ο αγρότης να είναι εργάτης στη γη του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πτωχός στο πνεύμα, με την έννοια ότι δεν πρέπει να έχει υυξημένη παιδεία και ικανότητα κρίσεως, καθώς επίσης και ικανότητα συνθετικής σκέψης. Στις τριήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Μητρόπολη Λάρισα συμμετείχαν Μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα, όπως Σύρου, Άνδρου, Τίνου, Δήλου και Μικόνου και Μήλου.